Επίσημη πρεμιέρα της προεκλογικής μάχης. Την ίδια ώρα η δημοσκόπηση της MRB καταγράφει μικρές αλλά ενδεικτικές διαφοροποιήσεις στις αντιδράσεις των ψηφοφόρων μετά την ομιλία και τη συνέντευξη Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Δημήτρης Μαύρος, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τα ευρήματα της φυγμομέτρησης του εκλογικού σώματος, ενώ αμέσως μετά θα έχουμε πληροφορίες και σχόλια από τον Γιώργο Τράγκα, τον Άκη Παυλόπουλο, την Κάτια Μακρύ και τον Ανδρέα Κωνσταντάτο. Πάμε λοιπόν στον κύριο Μαύρο. Η δημοσκόπηση έγινε για λογαριασμό της Real News και το δεύτερο κύμα έτρεξε σήμερα για τον Real FM. Και δεν έτρεξε σήμερα, έτρεξε από χθες το απόγευμα. Το απόγευμα μόλις έκλεισε η ιστορία της ομιλίας, της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Η ταυτότητα της έρευνας είναι 1022 άτομα που καλύπτουν όλη την Ελλάδα με τηλεφωνικό τρόπο, ενώ ασχολήθηκαν 80 ερευνητές και υπόπτες και ελεκτές. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρόθεση ψήφου, κύριε Μαύρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα. Έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση από τα αποτελέσματα. Υπάρχει μια μείωση της διαφοράς 0,6%, όπου εκεί που είχαμε για το ΠΑΣΟΚ 33,3% έχουμε τώρα 33,1% και για τη Νέα Δημοκρατία από 27,3% στο 27,7%. Το ΚΚΕ ανεβαίνει ελαφρά από το 6,9% στο 7,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει τρομάξει τους ψηφοφόρους όλο τον τελευταίο καιρό, από το 3 βρέθηκε στο 3,4. Ο ΛΑΟΣ από το 6,2 βρέθηκε στο 5,5 με μια πτώση 0,5, που θα δούμε ότι αυτό έχει επίδραση και στο μάζεμα των διαρροών των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Οι οικολόγοι πράσινοι, οι οποίοι βρίσκονται στο 1,4, και μετά ακολουθεί το άλλο κόμμα και διευκρίνηστη ψήφος, η οποία φτάνει το 17,6%, το οποίο είναι μάλλον ποσοστό για τα δεδομένα της MRB και για τέτοια φάση στην προεκλογική περίοδο. Τώρα πάμε να δούμε αν είχαμε διαφοροποίηση στην έρευνα που άρχισε την Κυριακή το μεσημέρι, στο δεύτερο κύμα, σε σχέση με το πρώτο, και ποια είναι ακριβώς η διαφοροποίηση. Διαφορά από το 6% μειώθηκε στο 5,4%, που είναι μια μικρή μείωση του ΠΑΣΟΚ και μια σχετικά μεγένθηση του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας, και κυρίως η αλληλεπίδραση που έχει η Νέα Δημοκρατία με το ΛΑΟΣ, όπου το 6,2% βρέθηκε στο 5,5%. Ίσως και η επικοινωνιακή συγκυρία που βρίσκεται το κόμμα του ΛΑΟΣ να μην βοηθάει αυτή τη στιγμή στο να διατηρήσει την ένταση των ποσοστών που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Πάμε και στην επόμενη κάρτα μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την... Εδώ είδαμε και τα υπόλοιπα ποσοστά. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Η διευκρίνηστη ψήφος, η οποία μένει στο ίδιο επίπεδο. Εδώ έχουμε την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Έχουμε και εδώ μια μικρή διαφοροποίηση. Αντέχει ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής, ο οποίος διατηρεί τη διαφορά στο 1,8%, όπου προηγείται με 38,7% σε σχέση με 36,9%, και βλέπουμε ότι μειώνεται σε σχέση με την προηγούμενη φορά το κανένας, το οποίο οφείλεται στο ότι πολλώνεται η προεκλογική περίοδος και άρα λοιπόν τα ποσοστά των δύο αρχηγών αυξάνεται. Βλέπουμε ότι αυξάνεται και λίγο η διαφορά υπέρ του κυρίου Καραμαλή από το 1,4% στο 1,8%, αλλά θα δούμε αν θα διατηρηθεί όταν θα μιλήσει και ο κύριος Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη. Η σύγκριση είναι πολύ ενδιαφέρουσα εδώ, διότι όντως ανεβαίνουν και οι δύο και μειώνεται το κανένας από τους δύο, πράγμα που δείχνει πόλωση και πράγμα που, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, κύριε Μαύρο, μπορεί να το δούμε στη συνέχεια να έχει επίπτωση και στα εκλογικά ποσοστά των μικρότερων κομμάτων. Πιεστούν δηλαδή. Δεν μπορώ να ξέρω αν ο δικοματισμός θα γυρίσει εκεί που ήταν παλιά. Το θεωρώ λιγάκι δύσκολο όλο αυτό. Μάλλον μετατοπίζεται η επικοινωνιακή κόντρα στα δύο πρόσωπα, που το ξεκίνησε ούτως ή αλλιώς ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος είπε διαλέξτε πρωθυπουργό, και άρα αυτό πολλώνει. Πάμε να δούμε και την παράσταση νίκης, να δούμε αν έχουμε διαφοροποίηση από την Παρασκευή το απόγευμα. Δεν έχουμε. Εκεί το πρώτο κόμμα είναι σαφώς μπροστά. Βρίσκεται με 71 και κάτι ήδη το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση, το οποίο έχει αρχίσει και λειτουργεί πλέον με τις έρευνες που δημοσιεύονται ως ένα δίπολο. Δηλαδή είναι on-off. Όταν βλέπει κανείς τόσες πολλές έρευνες να προηγείται ένα κόμμα, μοιραία αυτή η ερώτηση οδηγεί εκεί. Μάλιστα, σε άλλες πληροφορίες που έχουμε από την προηγούμενη φάση της έρευνας της Real News, φαίνεται ότι ο κόσμος δεν προσδοκά αυτοδυναμία για το πρώτο κόμμα. Μάλιστα. Δίνει περισσότερες πιθανότητες στη ΜΗ. Πάμε να δούμε
την επόμενη κάρτα μας είναι ο βαθμός της ενημέρωσης. Ρωτήσαμε δηλαδή πόσο ενημερωμένοι ήταν για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ακριβώς. Ανεξάρτητα με το αν είδαν ή δεν είδαν, γιατί θα μπορούσαν να συζήτησαν ή να διάβασαν εφημερίδες, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αν αισθάνονται ενημερωμένοι σε σχέση με το τι συζητήθηκε και τι υπόθηκε. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα περίπου 74-75% είναι αυτό που δηλώνει ότι είναι ενημερωμένος και ξέρει ακριβώς να πάρει θέση απάνω στο τι διημήφθη στη Θεσσαλονίκη, και αυτούς είναι που συνεχίζουμε και ρωτάμε σε σχέση με το τι γίνεται Επομένως, στη συνέχεια. Στην επόμενη κάρτα απαντούν αυτοί που είναι ενημερωμένοι. Ακριβώς. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αξιολογούν την ομιλία και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Βλέπουμε ότι ξαφνικά ξεπετιέται ένα νούμερο που δεν το έχουμε ξαναδεί για πράγματα που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια είναι μέσα στο φίλτρο, όπου 42% λένε ότι κρίνουν θετικά αυτά τα οποία είπε ο Καραμαλής, ενώ ένα 50,9% δηλώνει ότι τα βρίσκει αρνητικά. Βέβαια μην ξεχνάμε εκείνο το 20% το οποίο όταν ενημερωθεί δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Ναι, θα μου επιτρέψετε επίσης το σχόλιο ότι η πλειοψηφία των ενημερωμένων λογικά είναι οι προσκύμενοι στη Νέα Δημοκρατία ή και αυτοί που προηγουμένως είχαν καλή σχέση μαζί τους. Σωστά το λέτε, γιατί μπορώ να σας ενημερώσω αυτή τη στιγμή να σας πω ότι η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι λιγότερο ενημερωμένη σε σχέση με το τι υπόθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μπορώ να σας πω δε ότι αυτή η θετικότητα βρίσκεται στο 30,3% όταν μπαίνει κανείς μέσα στους αδιευκρίνηστους ψηφοφόρους. Πάμε να δούμε τώρα την επόμενη κάρτα μας. Ήταν πιστικά όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση. Περίπου στο ίδιο ποσοστό με τη θετικότητα βρίσκεται και η πιστικότητα με 42,1% και 52,4% τα σχόλια σε σχέση με αυτό. Οι δύο ερωτήσεις αυτές έχουν μία επικάλυψη, δίνουν το ίδιο μήνυμα. Πάμε και στην επόμενη, με αν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μπορούν ή όχι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Βλέπετε ότι εδώ αρχίζει το πρώτο ερωτηματικό, ότι ναι μεν είναι θετικά αυτά που ακούν, θεωρούν ότι κάτι μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι είναι αρκετό για να επιλύσει την κατάσταση που και οι ίδιοι αισθάνονται ότι είναι δύσκολη, και θα το δούμε στη συνέχεια σε άλλη ερώτηση. Άρα έχουμε 37-8 κάτω από τα 40 διάρκεια που είδαμε και 55% σε σχέση με την αρνητική τοποθέτηση. Πάμε και στην επόμενη ερώτηση. Αν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση είναι σκληρά ή ήπια. Είναι σκληρά, ήταν αναμενόμενο να είναι σκληρά, 71,4%, όπου η ερώτηση αυτή λειτουργεί ως προάγγελος για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν η επόμενη ερώτηση που ακολουθεί δίνει πραγματικά το στίγμα που φαίνεται ότι περιέχει, που είναι και ίσως η πιο σημαντική ερώτηση της έρευνας. Πάμε λοιπόν. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση είναι απαραίτητα ή όχι για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της χώρας. Εδώ έχουμε ένα συντριπτικό περίπου 64% των ανθρώπων που είναι ενημερωμένοι να δηλώνουν ότι εν τέλει είναι απαραίτητα τέτοια μέτρα, και μπορώ να σας πω ότι ακόμα και μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο το ποσοστό είναι 56%, που σημαίνει ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει κατανοήσει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάποια πράγματα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το ζητούμενο είναι ποιον εμπιστεύομαι για να εφαρμόσει μέτρα και να λύσει τα προβλήματα. Και εκεί είναι το τερέν που θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό το 63,5% μπορεί να συμφωνεί ότι χρειάζονται σκληρά μέτρα. Δεν σημαίνει όμως ότι έχει καταλήξει σε μια οριστική επιλογή για το ποιος είναι αυτός που θα λάβει μέτρα και θα τα εφαρμόσει. Εκεί είναι το ζητούμενο. Υπάρχει και άλλη μια ερώτηση, την οποία έχουμε ρωτήσει στην αρχή, για το τι πρέπει να κάνουμε, να συνεχίσουμε με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή να αναλάβει το ΠΑΣΟΚ. Και εκεί βλέπετε ότι τα ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία είναι στο 35%, αυτό το γνωστό 35% που έχουμε δει σε πάρα πολλές έρευνες. Για το ΠΑΣΟΚ, παρόλο που συγκεντρώνονται τα ποσοστά των αριστερών ψηφοφόρων σε αυτή την επιλογή, δεν ξεπερνά την πλειοψηφία, είναι στο 48%. Μάλιστα. Πάμε και στην επόμενη κάρτα μας. Πάμε να δούμε τη συνολική αξιολόγηση των μέτρων. Είναι μαζεμένη λοιπόν η θετική τους θέση που είναι στο 41-42%, η πιστικότητά τους που είναι στο 42% επίσης, το αδύναμο σημείο τους που είναι αν είναι σαφή και με σωστό προσανατολισμό, όπου εκεί δεν έχει ξεκαθαρίσει το μυαλό του εκλογικού σώματος εάν μας οδηγούν κάπου, δηλαδή στο αμυντικό κομμάτι.
ζήτημα. Ακριβώς. Σε μια πολιτική. Αυτό που πρέπει να χτιστεί από εδώ και πέρα, τουλάχιστον από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι αμυντικά τα μέτρα μάλλον είναι απαραίτητα και σχετικά πείθουν με το 63,4%, αλλά το 35% σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη να δούμε και προς τα πού πάμε. Κύριε Μαύρο, πάμε να δούμε, σας παρακαλώ, και τις εισπυρώσεις και τις μετακινήσεις. Mm-hmm. Θυμούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε μεγάλες απώλειες προς Πασόκ και Λαός. Ακριβώς. Το 1-7 προς το Πασόκ διατηρείται, ενώ το 7 προς το Λαός μειώνεται στο 5,4, ενώ αντίστοιχα η συσπήρωση από το περίπου 68% ανεβαίνει 2 μονάδες, 1,6 στο 70%. Τώρα θα είμαι ίσως πολιτικά ανορθόδοξος αν πω ότι μπορεί να μην είναι μόνο η ομιλία του Πρωθυπουργού που οδήγησε σε αυτό το μάζεμα των μετακινήσεων προς το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, αλλά και επιλογές του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, όπως για παράδειγμα η συζήτηση που έχει ανοίξει με τον κύριο Ηλία Ψινάκη για το αν θα μπει ή όχι στα ψηφοδέλτια. Νομίζω ότι την κρίσιμη στιγμή επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες δεν είναι σιγουρεμένες, είναι επικίνδυνες, ειδικά όταν έχουμε πει αρκετά έντονα στην προεκλογική περίοδο. Πάμε να δούμε και την συσπήρωση και τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Παραμένει η ίδια ακριβώς η συσπήρωση του ΠΑΣΟΚ και όλα τα υπόλοιπα ποσοστά φαίνεται ότι έχουν ακριβώς τις ίδιες ροπές, με την αδιευκρίνηστη ψήφο να είναι στο 10,7%, που σημαίνει ότι και τα δύο κόμματα έχουν αποθέματα ακόμα να πάρουν ποσοστά, με λίγο μεγαλύτερη δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θέλω να φέρουμε πάλι την κάρτα με την πρόθεση ψήφου. Το ερώτημα που θα σας κάνω, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί, αν με αυτή την εικόνα έχουμε αυτοδυναμία. Μπορούμε να το πούμε ή όχι ακόμη, κύριε Μαύρο? Είναι στο όριο. Αν υπάρξει αυτοδυναμία θα είναι μεταξύ 151-152 και αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνει ο συνασπισμός και πόσο θα είναι το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το 33% αν αναχθεί στριφογυρίζει γύρω στο 40%. Αλλά το πόσο θα είναι το ποσοστό των μικρών κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής είναι καθοριστικό. Για να μπορέσει το 40 να δώσει αυτοδυναμία, σημαίνει ότι τα μικρά κόμματα θα πρέπει να κινηθούν από 5 και πάνω. Όπου αν φτάσει το 7,5% μπορεί να βγει και με 38,5%. Αν μου επιτρέπετε τώρα, πόσο αθροίζουν τα μικρά κόμματα στην δημοσκόπησή σας, για να δούμε πού βρισκόμαστε? Είναι σχετικά μεγάλα τα ποσοστά, δηλαδή ήδη τα ποσοστά χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ είναι περί το 5,5%. Μάλιστα. Όχι, πόσο θα είναι, κύριε Μαύρο? Κύριε Τράγκα, έχετε δίκιο, διότι αυτό είναι ένα μέγεθος που το μετρήσαμε αρκετά και έχουμε πληροφορία πια σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Τότε όταν το ρωτούσαμε και μάλιστα απενοχοποιώντας την ερώτηση του, δηλαδή ρωτώντας όχι αν θα πάτε να ψηφίσετε, αλλά τι πιθανότητες έχετε να μην πάτε να ψηφίσετε, όταν είχαμε τελική αποχή 45%, το θυμάστε, εμείς μετράγαμε ποσοστά της τάξης του 25%, 27%, 24%. Δηλαδή σήμερα δεν αποκλείεται αυτό να είναι μια μεγάλη αποχή, μεγαλύτερη από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Το αντίστοιχο 25% σήμερα είναι 17%, που σημαίνει ότι το περιμένουμε να μην είναι μικρό, σίγουρα θα είναι μικρότερο των ευρωεκλογών, αλλά πιθανά να μην είναι το συνηθισμένο ποσοστό που βλέπαμε 25% ή 30%. Ποιον επηρεάζει περισσότερο? Φορές. Από τους δύο μεγάλους ποιον επηρεάζει περισσότερο? Η θεωρία λέει, αλλά την προηγούμενη φορά exit poll διαπνευστήκαμε, ότι μάλλον θα επηρέαζε τη Νέα Δημοκρατία ή αυτόν ο οποίος ψυχολογικά είναι πεσμένος. Αλλά την προηγούμενη φορά είχαμε θέμα. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Η αποχή ήταν ομοιογενής. Μια ερώτηση πολύ σύντομη. Ποιο μέτρο από αυτά που ανακοίνωσε ο κ. Καραμαλής ενόχλησε περισσότερο, ώστε ενδεχόμενα να του στέρισε και ποσοστά συσπήρωσης? Θα σας πω το εξής. Επειδή έχουμε κάποια πληροφορία σχετικά με αυτό, τα πράγματα είναι περίεργα, διότι οι διαρθρωτικές αλλαγές δεν έγιναν κατανοητές. Τι σημαίνει διαρθρωτική αλλαγή? Δεν είναι κατανοητή και έχει μειωμένα θετικά σχόλια επειδή δεν κατανοώ, και τα υπόλοιπα δύο έχουν τα δικά τους θέματα. Όσον αφορά τη φοροδιαφυγή, αρχίζουν τα ερωτήματα του γιατί δεν κάναμε τόσα χρόνια το ίδιο πράγμα. Και όσον αφορά τους μισθούς, έχει την ευθεία αντιπαράθεση από τους δημόσιους υπάλληλους κυρίως, ότι γιατί
και αν εγώ αρκώ. Κύριε Μαύρο, να σας ευχαριστήσω θερμά. Άστε να καλά. Πω ότι η Real News και ο Real FM με την MRB θα κάνουν ακριβώς το ίδιο την επόμενη Κυριακή με αφορμή την εμφάνιση του Γιώργου Παπανδρέου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να γυρίσουμε σελίδα αισιόδοξος για την έκβαση της εκλογικής μάχης. Εμφανίζεται ο Κώστας Καραμαλής. Περιμένει μάλιστα σημαντικά ωφέλη από την τηλεοπτική αναμέτρηση με τον Γιώργο Παπανδρέου. Η εκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας τέθηκε επιτάπητο στη Ιργύλης, ενώ αρκετά αγκάθια φαίνεται ότι παραμένουν στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Τις μηχανές της ζεσταίνει η Νέα Δημοκρατία έναψη των εκλογών με στόχο τη συσπήρωση των γαλάζιων οπαδών ενώ πλέον άνεμη αισιοδοξία μετά την εμφάνιση του Κώστα Καραμαλή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για την αναστροφή του κλίματος, ο Πρωθυπουργός ποντάρει πολλά στο προσωπικό τηλεοπτικό debate με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπανδρέου, το οποίο θεωρεί ότι πρέπει να είναι ως το δυνατόν πιο ουσιαστικό. Και θεωρεί τις εκλογές στοίχημα που μπορεί να κερδιθεί. Έχουμε επιλέξει ένα δύσκολο δρόμο. Έχω την βεβαιότητα και εμπιστοσύνη ότι η μάχη αυτή μπορεί να κερδιθεί και θα κερδιθεί. Είμαι αποφασισμένος να τα δώσω όλα. Θέτοντας το δίλημα των εκλογών, ο Γιώργος Σουβλιάς κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει ούτε πρόγραμμα ούτε συγκεκριμένες θέσεις για την οικονομία. Γιατί να μην ψηφίσει ο ελληνικός λαός αυτούς, εμάς δηλαδή, που έχουμε το θάρρος προεκλογικά να δεσμευτούμε για αυτά τα δυσάρεστα και αναγκαία μέτρα και να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στερείται προγράμματος και στηρίζεται βεβαίως και θέσεων και αδυνατή να προτείνει και να δεσμευτεί μέτρα αναγκαία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομίας. Η προεκλογική τακτική της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα που συνεδρίασε για πρώτη φορά στη Ριγίλης. Ο Κώστας Καραμαλής εμφανίστηκε αποφασισμένος να επιμείνει στη στρατηγική της προσωπικής αναμέτρησης με τον Γιώργο Παπανδρέου για την οικονομία. Είναι πρωτόγνωρο μείζον πολιτικός φορέας της χώρας να μιλά τόσο αληθινά και ειλικρινά στους πολίτες, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην κρίση τους. Είναι μία τομή στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Τίποτα δεν θα είναι ίδιο σε επόμενες μετρήσεις. Η εποχή του ξύλινου πολιτικού λόγου τελείωσε. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προσδιορίσει συγκεκριμένα και με σαφήνεια θέσεις, προγράμματα, στόχους και ποσά. Και όχι αύριο, αλλά χθες. Ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κουμουτσάκος, που ορίστηκε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την προεκλογική περίοδο, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό. Οι Έλληνες πολίτες να είναι βέβαιοι ότι τις επόμενες μέρες θα αποκαλυφθεί ότι ο επιπόλαιος λαϊκισμός του ΠΑΣΟΚ και του αρχηγού του οδηγεί σε αδιέξοδο. Το μεγάλο αγκάθι όμως για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κώστα Καραμαλή προσωπικά είναι η κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Με επιστολή της στον Πρωθυπουργό, η Άννα Ψαρώδου Αμπενάκη δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφια σε αυτές τις εκλογές. Έπειτα από 28 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη Βουλή, αισθάνομαι ότι ήλθε η ώρα να διευκολύνω την ανανέωση της Βουλής και της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλο ερωτηματικό πάντως παραμένει εάν θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια οι λεγόμενοι βατοπεδινοί βουλευτές μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ενώ ήδη ασκούνται στο παρασκήνιο πιέσεις στο βουλευτή 12ης Αριστοτέλη Παυλίδη, προκειμένου να παραιτηθεί οικειοθελώς. Τώρα πρέπει να πάμε του πολιτικού μας ρεπορτάζ να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Εγώ θέλω μόνο ένα σχόλιο να κάνω, βλέποντας την ανακοίνωση της κυρίας Μπενάκη, να πω πόσο τιμά την πρώην πρόεδρο της Βουλής αυτή τη συστάση. Το ότι δηλαδή αποχωρεί θεωρώντας ότι έκλεισε έναν μεγάλο και πολύ επιτυχημένο πολιτικό κύκλο για να ανοίξει ο δρόμος για νέους πολιτικούς. Και το λέω, Ανδρέα Κωνσταντάτο, διότι αυτές τις μέρες παίζονται διάφορα στο παρασκήνιο, διάφοροι πολιτικοί οι οποίοι είναι σε πολύ μεγάλη ηλικία και οι οποίοι δεν μπορούν πια να προσφέρουν στον τόπο και στο κοινοβούλιο, επιμένουν να κρατήσουν με το στανιό τις καρέκλες τους. Χαμογελάς γιατί ξέρεις ότι είναι ακριβώς έτσι. Χαμογελά όντως, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι αυτό το παρασκήνιο, Νίκο, που παίζεται για τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας έχει να κάνει. Στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία βεβαίως έχει να κάνει και με τους βατοπεδινούς. Ποιοι από αυτούς θα κοπούν ακόμα από τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Παίζεται παιχνίδι τακτικής εκεί φαίνεται. Λέγεται λοιπόν ότι ο κύριος Μπιλτιάδης Σέβερντ διεμήνυσε στο Μέγαρο Μαξίμου ότι επιθυμεί να είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας, θέση την οποία διεκδικεί για τον εαυτό του και ο κύριος Γιώργος Σουφλιάς. Λένε επίσης ότι ο κύριος Εύερ δεν το έκανε αυτό επειδή θέλει ο ίδιος να παραμείνει στην πολιτική. Τώρα είπε Σουφλιάς, αλλά για να έχει ένα χαρτί στα χέρια του και να διαπραγματευτεί για τον κύριο Πέτρο Δούκα. Είπε Σουφλιάς και σχολιάζεται πολύ έντονα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας το γεγονός ότι ο Γιώργος Σουφλιάς δεν πήγε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Πρωθυπουργό. Κάποιοι λένε ότι ίσως το έκανε γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις της βάσης της Νέας Δημοκρατίας για την εισήγησή του για τις εκλογές. Όντως, αυτό λένε ορισμένες πληροφορίες. Ο ίδιος λέει ότι κάθισε εδώ γιατί είχε δουλειά για να προχωρήσει το πρόγραμμα διπλημμυρικών έργων της Αττικής. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η αλήθεια. Πάντως, υπήρχε ένα πρόβλημα πάνω με τον κύριο Σουφλιά, γιατί τον έχουν στοχοποιήσει, γιατί αυτός πίεσε τον Πρωθυπουργό να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Πρέπει να σου πω επίσης για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Τώρα λοιπόν, έχουμε καινούργιο εκπρόσωπο. Έχουμε στη Νέα Δημοκρατία, είδα στο ρεπορτάζ, τον κύριο Κουμουτσάκο, τον ευρωβουλευτή, τον πρώην εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, ως
υπό τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό φέρνει σε δύσκολη θέση τώρα τον κύριο Ντόναρο. Γιατί ο κύριος Ντόναρος ήλπιζε να είναι αυτός και έτσι θα μπορούσε να διεκδικήσει και μία θέση στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Όχι, ένα λεπτό. Τώρα πάντα μένει μετέωρος. Δεν συμφωνώ σε αυτό, διότι πάντα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και του κόμματος ήταν άλλος. Στις προηγούμενες εκλογές σου θυμίζω ότι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο κύριος Αρβανιτόπουλος. Και εγώ σας λέω ότι ήλπιζε ο κύριος Ντόναρος πως θα είναι αυτός εκπρόσωπος του κόμματος και θα μπορέσει να διεκδικήσει και μία θέση στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Αν μου το λες αυτό, σημαίνει μετέωρος. Σημαίνει και ότι δεν ξέρει αν θα κατέβει όχι πάντως ο κύριος Ντόναρος. Αν μου το λες αυτό, σημαίνει ότι ετοιμάζονται για αντιπολίτευση. Αν έχει γίνει επίζηλη η θέση του κομματικού εκπροσώπου, όλοι, αυτός είμαι. Αν ακούσαμε χθες στο Δελτίο μία δήλωση που έκανε ο κύριος Ιωαννίδης από Θεσσαλονίκη, που λέει οι πρώτοι, δηλαδή το Πασόκ, θα προτείνουν τον πρόεδρο. Εκ παραδρομής με το οποίο, αλλά γλώσσα λαθάνουσα, λέει ο λαός, τα λυθεί λέγει. Λοιπόν, μέσα στη Νέα Δημοκρατία αυτό είναι το κλίμα. Το κλίμα είναι δηλαδή, άντε παιδιά, να προσπαθήσουμε λίγο μειώσουμε τη διαφορά, γι' αυτό και στην πρωινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα συζήτησαν τα στοιχεία της δημοσκόπησης MRB, είδαν ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά και αποφάσισαν να συνεχίσουν στην ίδια λογική, τώρα, στο ίδιο μοτίβο. Θα πούμε και άλλα στη συνέχεια, θα πούμε και για το debate. Θέλω να πάω στον κύριο Τράγκα για ένα πρώτο σχόλιο. Κύριε Τράγκα. Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου θέλουμε 100 μέρες μέχρι να τακτοποιηθεί κάπως η κυβερνητική και κρατική μηχανή. Και λέω 100 μέρες με βάση τις δημοσκοπήσεις που ακούσαμε και από τον κύριο Μαύρο, θα πάμε σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό λέει περίπου η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα. Και στη συνέχεια θα πρέπει να τακτοποιηθεί και η κρατική μηχανή, με ό,τι αλλαγές γίνουν. Επίσης θέλω να πω ότι θα περίμενα και εγώ, όπως άκουσα από εσάς κύριε Χατζηνικολάου, να φρεσκάρουν όσο μπορούν τα ψηφοδέλτιά τους οι δύο μεγάλοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια κρίση η οποία θα σοβεί όλο το 2-10. Και ενδεχομένως το πρώτο εξάμεινο του 2011. Αντίθετα, βλέπω ότι οι γνωστές οικογένειες στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες αναθρήσει την ηλικία του ζωή να έχουν οι άνθρωποι, φτάνει πολύ πίσω, στην άλωση Κωνσταντινούπολης. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, στο Πασόκ, εξακολουθεί να έχει τα βαρύδια αυτά που είχε ο κύριος Παπανδρέου, με τους παλαιοσημητικούς, με όλους αυτούς που του λένε να ταξιδεύει οπωσδήποτε business class και τέτοια. Και θα δούμε και ραντεβού που θα γίνουν εκεί και αυτά. Είχαμε και εκεί μια αποχώρηση που έκανε αίσθηση του κυρίου Αλέκου Παπαδόπουλου. Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Σκεφτείτε μόνο τα ονόματα που αναφέρατε εσείς προηγουμένως για το ψηφοδέλτιο επικρατείας Νέας Δημοκρατίας. Αυτά πρέπει να τα βλέπει ο ελληνικός λαός τα τελευταία 50 χρόνια. Περίπου, ας πούμε, καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να σας πω. Εμένα με πικραίνει το γεγονός ότι λένε οι μεγάλοι αρχηγοί των κομμάτων, των δύο μεγάλων κομμάτων, ότι ρε παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει μόνο το κόμμα, δεν υπάρχει μόνο το πρόγραμμα, είμαστε εμείς, εγώ και αυτός. Και θα διαλέξετε έναν από τους δύο. Θέλετε, δεν θέλετε, άμα σπάσουμε πόδι, κινδυνεύετε. Να ανάβετε κερί για μας τους δύο. Δηλαδή, το πράγμα έχει πάει πια, έχει ξεφύγει και από την οικογενειοκρατία και έχει πάει, ας πούμε, στην θεοποίηση καταστάσεων. Δηλαδή, ή εγώ ή αυτός θα μας δείτε μπροστά στην τηλεόραση, ξεχάστε τα προγράμματα και όλα τα άλλα, ξεχάστε χρώματα και αρώματα, όποιος είναι καλύτερος, όποιος τα ρίχνει όπως λέμε στην τηλεόραση καλύτερα. Λέτε ότι καθίσταται πλέον απολύτως επικοινωνιακό το παιχνίδι. Τράγκα, με συγχωρείτε. Αλλά αυτή την προσωπολατρία, την οποία έχουμε ζήσει και άλλες φορές και κατά το παρελθόν στην Ελλάδα, δεν είναι η πρώτη. Να πω, αυτή είναι νομίζω η ότι είναι ο ίδιος ο κ. Καραμαλής την καλλιέργησε. Όποιος με πολιτικές θέσεις τόσα χρόνια αμφισβητούσε αυτά που έλεγε ο κ. Καραμαλής, ήταν ασέβεια, θεωρούνταν στη Νέα Δημοκρατία ασέβεια στο πρόσωπο του αρχηγού. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο ίδιος την καλλιέργησε αυτή την προσωπολατρία. Το μίλησαν βεβαίως εξαιρετικά και οι δημοσκοπήσεις και οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις που χάρισε στο κόμμα του. Αλλά αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι όπως όλα τα κράτη έχουμε και στην Ελλάδα ένα σύστημα. Σας θυμίζω το σύστημα λοιπόν από τον καιρό που εγώ ήμουν νέος. Καλλιεργεί αυτά τα δύο ονόματα. Κανένα άλλο. Ο κύριος Καραμαλής, δεν καλλιεργεί τίποτα άλλο. 148 βουλευτές και υπουργούς που κυρία πλήγανε Μακρύ, μην πάσει γιατί εκλογές. Θέλετε να κάνετε τον Καραμαλή απορροφητήρα όλων των δεινών. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο λέει ένας από τους δύο. Όχι. Παλαιότερα ήταν ο Ανδρέας και ο Κωνσταντίνος. Εγώ σας είπα πιο παλιά ήταν ο Γεώργιος εποχές. Και ο Κωνσταντίνος. Όσο καλλιεργείς. Μονίμως έχουμε μία αντιπαράθεση δύο μεγάλων οικογενειών. Και γύρω-γύρω 7 οικογένειες οικονομικές. Μπορώ να λοιπόν, σας πω. Εγώ σας λέω απλώς ότι όλα. Όσο το καλλιεργήσει αυτό το πράγμα και στους δημοφόρους σου, ο κύριος Καραμαλής σας στείλε χτες μήνυμα και αισθάνεται είπε ότι χαρισματικός έναντι του αντιπάλου του. Τώρα θέλω να σας παρακολουθήσω.
Σημείο αυτό, θέλω να σας παρακαλέσω, επειδή αυτό είναι ένα ζήτημα που όσες ώρες και αν το συζητάμε δεν θα τελειώσει. Γιατί είναι και ένα ζήτημα, έχει δίκιο να λέει ο κύριος Στράγκας, που έχει και μία ιστορική βάση. Έχει καλλιεργηθεί αυτό δεκαετίες. Έχει δεκαετίες πίσω. Σωστό είναι αυτό. Θέλω να πάω και στον Άκη Παυλόπουλο να έχουμε τη δική του γνώμη. Άκη. Για τα ψηφοδέλτια να πω ότι ο κύριος Καραμαλής, όταν είπε περιμένετε και θα δείτε από τη Θεσσαλονίκη στη συνέντευξή του χθες, εννοούσε, τουλάχιστον αυτό λένε οι κορυφαίοι υπουργοί, οι στενοί συνεργάτες του, ότι περιμένετε και θα δείτε γιατί θα έχετε περισσότερες εκπλήξεις από αυτές που αναμένετε. Όμως μέχρι στιγμής αυτές οι εκπλήξεις, Νίκο, δεν φαίνονται. Και φαίνεται ότι το αντίθετο συμβαίνει, γιατί για παράδειγμα σήμερα περίμεναν μέχρι και αυτή την ώρα την αποχώρηση του κύριου Παυλίδη. Έχει στυλώσει τα πόδια ο κύριος Παυλίδης και φαίνεται ότι δεν προτίθεται. Υποψήφιος δεν θα είναι, είτε αποχωρήσει είτε όχι. Φαίνεται ότι έχει ρυφθεί ο κύβος σε ό,τι τον αφορά. Και έχεις δίκιο στο ρεπορτάζου. Το ερωτηματικό που απομένει είναι ποια άλλα θα μπουν σε αυτή την υπόθεση. Αλλά τώρα πια δεν είναι αρκετό αυτό. Έτσι είναι. Περιμένει ήδη αυτό. Δεν πρόκειται να προκαλέσει καμία ιδιαίτερη εντύπωση η αποπομπή ή η εξαίρεση Παυλίδη από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Θα πρέπει να πάει σε άλλα ονόματα ο κύριος Καραμαλής, προκειμένου να επιτύχει την έκπληξη που προσδοκά να πετύχει. Τώρα, η βάση του ζητά, εκτός από αυτούς που ανεμίχθησαν στις σκανδαλώδεις υποθέσεις, να αφήσει εκτός ψηφοδελτίων και ορισμένους οι οποίοι ροκάνιζαν την καρέκλα του όλο αυτό το διάστημα. Ακριβώς. Αλλά και ορισμένους οι οποίοι έλαμψαν δια της ανικανότητός τους. Ή της απουσίας τους από κάθε κυβερνητική προσπάθεια. Δεν στήριξαν ποτέ, δεν βγήκαν ποτέ δηλαδή στη σέντρα, στην πρώτη γραμμή, προκειμένου να βοηθήσουν την κυβέρνηση, κυρίως στις δύσκολες στιγμές, τις οποίες ήταν πάρα πολλές. Τώρα, για τη δημοσκόπηση φαντάζομαι θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και για τη στρατηγική του Κώστα Καραμαλή, διότι ποντάρει, επενδύει πάρα πολλά στην τηλεμαχία του με τον Γιώργο Παπανδρέου. Θα συζητήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια, να έχουμε και τις πληροφορίες της Κάτιας. Κάτια. Εγώ θέλω να σας πω για την άλλη όχθη του ποταμού αυτή τη στιγμή. Μιλήσαμε για την δήλωση του κυρίου Παπαδόπουλου ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Μίλησα με τον Αλέκο Παπαδόπουλο και μου είπε ακριβώς μια φράση που μου άρεσε, τη σημείωσα και σας τη μεταφέρω. Τελείωσε ένα όμορφο ταξίδι. Ήταν τόσο απλό. Βεβαίως δεν ξέρω αν το παρασκήνιο είναι τόσο απλό. Έχει στείλει μία επιστολή στον πρόεδρο του Πασόκ, είναι εξαιρετικά λυτή. Απλώς του κοινοποιεί την απόφασή του να μην είναι ξανά υποψήφιος. Ξέρουμε ότι ήρθαν σε αντίθεση με τον πρόεδρο του Πασόκ στις εσωκομματικές εκλογές, όταν ο κ. Παπαδόπουλος υποστήριξε ανοιχτά και δεν το έκρυψε ποτέ τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Όμως θεωρεί ότι και ο ίδιος, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, έχει κάνει τον κύκλο του στην πολιτική. Προς το παρόν είχαμε επίσης και τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη, ο οποίος είπε ότι δεν επιθυμεί να είναι ξανά υποψήφιος. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε άλλες τέτοιες παρετήσεις από υποψηφιότητες. Μάλλον διευκολύνουν ότι θα έχουμε εκπλήξεις. Μάλλον διευκολύνουν τον Γιώργο Παπανδρέου αυτές οι δύο παρετήσεις. Φαντάζομαι ότι σε μια εποχή που θα ήθελε να συγκροτήσει ένα σχήμα που να μην θυμίζει, να το πω έτσι, το Πασόκ της δεύτερης κυβερνητικής θητείας Σιμίτη, τον βολεύει που δύο πρώην υπουργοί εκείνης της περίοδου δεν θα είναι στη λίστα. Και ο στόχος του είναι 50% ανανέωση, Νίκο, αυτή τη φορά. Ανεβάζει όλο και περισσότερο το ποσοστό. Δεν ξέρω βεβαίως πόσο θα το βοηθήσει και ο κόσμος να το κάνει. Γιατί μάλιστα, 50%... Τώρα, κύριε Τράγκα, θα έρθω αμέσως για να ρωτήσετε την κυρία Μακρύ ό,τι θέλετε. Με τι ιδιότητα να απαντήσω δεν ξέρω ακριβώς, αλλά θα το προσπαθήσω. Θέλω να δούμε τι βαθμό δίνουν οι επικοινωνιολόγοι στον Κώστα Καραμαλή για την εμφάνιση της Θεσσαλονίκης. Η επικοινωνιακή μάχη των επικεφαλής των κομμάτων σε ένα brand de fer με φόντο το Λευκό Πύργο είναι κατά παράδοση ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πόσο μάλλον με τις εκλογές να απέχουν λιγότερο από ένα μήνα σε προεκλογική περίοδο εξπρές. Δεν παρετούμε. Όσο αισθάνομαι χρήσιμος για τον τόπο, θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Ο Πρωθυπουργός χθες προσπάθησε να εκμεταλλευτεί μία από τις τελευταίες μεγάλες ευκαιρίες ώστε να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα, βελτιώνοντας την τραυματισμένη εικόνα της παράταξης. Εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη με τη γνωστή άνεση που τον διακρίνει στο χειρισμό του λόγου και με ξεκάθαρη στρατηγική. Να πείσει ότι είναι ένας υπεύθυνος ηγέτης που δεν λογαριάζει το πολιτικό κόστος. Είναι σαφές ότι πρόκειται για στρατηγική που ευνοεί τη δική του εικόνα την επόμενη μέρα των εκλογών. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος όμως ότι ευνοεί και το κόμμα του μέχρι την ημέρα των εκλογών. Πολιτικοί αναλυτές και επικοινωνιολόγοι συμφωνούν πως αν και βρισκόταν εξαιτίας των συσσωρευμένων ζητημάτων σε εχθρικό επικοινωνιακά περιβάλλον, έκανε ίσως την καλύτερη εμφάνιση της πολιτικής του καριέρας. Όπως επικοινωνιολόγος Περικλής Πυλίδης, που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν μαζί του. Ήταν η καλύτερη εμφάνιση που θα μπορούσε να έχει, ώστε να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία, που είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο ζητούμενο για αυτή την παράταξη. Νομίζω ότι δεν σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή
από τα επικοινωνιακά τρίκ που πιθανότατα επιστράτευε σε άλλες συνεντεύξεις του. Ήταν ο Καραμαλής. Πολύ καλά ομολογουμένος, ίσως όμως πολύ αργά, ο Πρωθυπουργός προσπάθησε χθες από τη Θεσσαλονίκη να μηδενίσει τον καταστροφικό χρόνο που άφησε να παρέλθει. Ο Γιώργος Σεφερτζής συμφωνεί πως ο Πρωθυπουργός ήταν πολύ καλός στη συνέντευξη τύπου. Επισημαίνει ωστόσο πως μια καλή επικοινωνιακά παρουσία ίσως να μην είναι αρκετή αυτή τη φορά. Πραγματοποίησε μία ίσως από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του. Ουσιαστικά όμως με τις προτάσεις που κατέθεσε, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την απάντηση που ίσως κρίνει την τύχη του στο ερώτημα γιατί τα μέτρα που επαναλαμβάνει ως αναγκαία και σωτήρια για την ελληνική οικονομία δεν εφαρμόστηκαν τα 5 προηγούμενα χρόνια. Ο Πρωθυπουργός που διακήρυξε σε όλους τους τόνους πως παίρνει πάνω του τον εκλογικό αγώνα, φρόντισε να το κάνει και εμφανές με την παρουσία του μπροστά στους δημοσιογράφους. Απομένει να δούμε πώς θα εξαργυρωθεί για το κυβερνόν κόμμα στις δημοσκοπήσεις και κυρίως στην κάλπη. Τώρα, την οικονομία και τα προβλήματα της καθημερινότητας θέτει στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας ο Γιώργος Παπανδρέου. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε περιοδεία στον Πειραιά, όπου και συνομίλησε με εργαζόμενους και επιχειρηματίες. Τα ψηφοδέλτια συγκροτούνται με γοργούς ρυθμούς. Ο Αλέκος Παπαδόπουλος, όπως ήδη ακούσατε, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. Ο Γιώργος Παπανδρέου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από εργαζόμενους και επιχειρηματίες στον Πειραιά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρίχνει όλο το βάρος στην οικονομία και την καθημερινότητα, καθώς θεωρεί ότι εκεί θα κριθεί η μάχη των εκλογών. Γι' αυτό και συζήτησε με εργαζόμενους σε μικρομεσαία επιχείρηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Εσείς, η μικρομεσαία επιχείρηση, ο επαγγελματίας αυτή τη στιγμή χτυπιέται. Γιατί να του ρίξουμε άλλα βάρη, πρέπει να τον ξαλαφρύνουμε, να τον βοηθήσουμε, να μπορεί να παράξει, να κινηθεί η οικονομία. Αφού ενημερώθηκε από επιχειρηματίες και φορείς του Πειραιά για την κατάσταση στην αγορά, δήλωσε αποφασισμένος να νοικοκυρέψει το κράτος. Η αγορά ασφιχτιά. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποφέρουν. Και η ελληνική οικογένεια αντιμετωπίζει την απειλή της ανεργίας. Απ' την άλλη, το κράτος τα τελευταία χρόνια είναι το κράτος της πελατειακής σπατάλης. Εμείς όχι μόνο θα εξηγήσουμε προς τους Έλληνες πολίτες το πρόγραμμα και τις απόψεις μας, αλλά το κυριότερο για αυτούς, για τους πολίτες, είναι ότι σε αντίθεση με τον κύριο Καραμαλή και τη Νέα Δημοκρατία, ο Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ θα κάνουν πράξη τις δεσμεύσεις τους. Την ίδια στιγμή στην υποκράτους κλειδώνουν με γρήγορους ρυθμούς τα πράσινα ψηφοδέλτια. Σήμερα πάντως μετά τον Νίκο Χριστοδουλάκη και ο Αλέκος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε αφού ενημέρωσε πρώτα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν σκοπεύει να είναι υποψήφιος. Αποφάσισα να μην θέσω υποψηφιότητα στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου. Παραμένω απλό μέλος του κινήματος και εύχομαι στην παράταξή μου καλή επιτυχία. Με αγωνία περιμένουν όλοι την επαφή Παπανδρέου Σιμίτη ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την υποψηφιότητα του πρώην Πρωθυπουργού. Από το περιβάλλον του Κώστα Σιμίτη διαμηνύουν ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτοδίκαια υποψήφιος βουλευτής Α Πειραιά. Προσθέτουν ωστόσο ότι αν ο Γιώργος Παπανδρέου θελήσει να του προτείνει κάτι διαφορετικό, όπως το επικρατείας, θα το συζητήσουν οι δυο τους. Έχω αντισταθεί στον πειρασμό να μπω σε οποιαδήποτε ονοματολογία, ακόμα και όταν αφορά τον τέος Πρωθυπουργό. Το ραντεβού λέω, δεν λέω. Αν θα γίνει ραντεβού, ρώτησα. Το θέμα θα έχει κλείσει μέχρι αύριο, καθώς την Τετάρτη τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ θα τεθούν προς τελική έγκριση στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Πάμε στον Άκη Παυλόπουλο, έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Άκη. Η βασική εκτίμηση που επικράτησε στην πρώτη συνεδρία της εκλογικής επιτροπής στην Ριγίλη Σενίκο ήταν ότι η εμφάνιση Καραμαλή, τα μηνύματα που εξέπεμψε, τα διλήμματα που έθεσε ο Πρωθυπουργός, πέτυχαν τουλάχιστον καταρχήν τον στόχο τους. Μάλιστα, έφεραν ως παράδειγμα τη δημοσκόπηση της MRB για τη Real News για την κάμψη της διαφοράς κατά 0,6%. Κορυφαίος υπουργός μου έλεγε χαριτολογώντας, άμα κόβουμε 0,6% κάθε μέρα. Μπορεί και να κερδίσουμε τις εκλογές. Βεβαίως, μετά μου παραδέχθηκε ότι δεν πάει έτσι η εξίσωση καθόλου. Ελπίζω να το παραδέχθηκε, γιατί αν οι κορυφαίοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας λειτουργούν με αυτά τα κριτήρια. Όχι, χαριτολογούσε. Ήταν σαφές ότι χαριτολογούσε. Πάντως, θεωρούν ότι επετέφθη ο στόχος γιατί αφύπνισε καταρχάς την κομματική βάση. Είδαμε να ανεβαίνει λίγο η συσπείωση. Δεύτερον, εγκλώβησε το ΠΑΣΟΚ και αυτό φάνηκε και χθες από τις δημόσιες παρεμβάσεις των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση για την οικονομία και πιστεύουν ότι εκεί είναι η αχίλιος πτέρνα του Γιώργου Παπανδρέου, ότι δηλαδή είτε με τον εγκλωβισμό του στη συζήτηση για την οικονομία θα αποδειχθεί πρώτον ότι κρύβουν την αλήθεια στον ελληνικό λαό, δεύτερον ότι δεν έχουν πρόγραμμα.
δύο ή και τα δύο. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός ποντάρει στην τηλεμαχία του με τον Γιώργο Παπανδρέου, προκειμένου να αναδείξει ότι εκείνος και έχει πρόγραμμα και είναι αποφασισμένος να το τηρήσει, όσο σκληρό και αν είναι αυτό. Μου έλεγες ότι ετοιμάζουν κάποια σποτάκια. Υπάρχει εισήγηση να ετοιμαστούν σποτάκια με τις αντιφάσεις των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ χθες. Επί των φορολογικών μέτρων που θα πρέπει να πάρει το ΠΑΣΟΚ για να βγει η χώρα από τα διέξοδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ εχθές διαπίστωσα διαφορετικές προσεγγίσεις στο φόρο κληρονομιάς. Άλλο έλεγε ο ένας, άλλο έλεγε ο άλλος. Διαπίστωσα επίσης, όχι βεβαίως μόνο εγώ, όλοι μας, διαφορετικές προσεγγίσεις στην υπόθεση της Ολυμπιακής. Άλλο έλεγε ο ένας, θα την πειράξουμε την συμφωνία της Ολυμπιακής, άλλο έλεγε ο άλλος. Όχι, θα την αφήσουμε όπως έχει. Η εισήγηση λοιπόν που μελετούν στη Διοικητική και νομίζω ότι προχωρά είναι να δούμε σποτάκια με τις αντιφατικές δηλώσεις κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Σκέφτεστε να κάνει το ίδιο και το ΠΑΣΟΚ. Τι έχει να γίνει αυτά στον κύριο Τράγκα. Ναι, κύριε Τράγκα. Να δείτε, οι Έλληνες πολίτες δεν είναι οπαδοί της Opus Dei. Δηλαδή δεν μπορεί να αυτομαστιγώνονται τρεις φορές την ημέρα ή να είναι οι Ιρανοί που ανεβαίνουν στην ταράτσα τους και επειδή ακούν αυτά που λένε όλοι να μαστιγώνονται. Όλοι ξέρουν ποια είναι η κατάσταση της οικονομίας. Όσοι εργάζονται από μικρή προσωπική επιχείρηση μέχρι σε μεγάλη επιχείρηση, ξέρουν εδώ και δύο χρόνια, δυόμιση, ποια είναι η κατάσταση της οικονομίας. Κανένας Καραμαλής και κανένας Παπανδρέου δεν πρόκειται να τους πει πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, γιατί την βιώνουν, και ότι Ρεσίας καταπίνει χιλιάδες κάθε μήνα, ότι Ρεσίας είναι ο Θεός, ο Μάντης, ο οποίος κάθε μήνα δείχνει στις τράπεζες πόσοι Έλληνες περνάνε στο σκοτάδι, το οικονομικό. Από εκεί και πέρα λοιπόν, είτε τους πει ο κύριος Καραμαλής ότι πρέπει να αυτομαστιγώνονται, είτε τους πει οποιοσδήποτε ότι πρέπει να αυτοβουρδουλιάζονται. Κανένας δεν πρόκειται να πιστέψει από αυτά. Ξέρετε τι θέλουν οι Έλληνες. Να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση που κάνει ο Παπανδρέου, δηλαδή λαού-λαού, είναι καλύτερη στην ψυχολογία. Η αγορά, η οποία στενάζει. Όταν της λες ότι θα ψηφίσεις εμένα, γιατί δύο χρόνια θα σου αλλάξω τα φώτα για να σε πάω μπροστά. Ξέρετε τι λένε όλοι οι άνθρωποι που είναι 50, 55 χρονών, 48. Μαμά, είναι να με πας 15 χρόνια μπροστά. Κάθε κυβέρνηση που περνάει μου λέει ότι θα πάω καλύτερα. Θα έχω φύγει στον Άγιο Πέτρο πάνω. Μάλιστα. Πάμε και στην κυρία Μακρύ. Και όχι μόνο αυτό. Εμένα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν κατάλαβα ακριβώς ποιο είναι το αναπτυξιακό σχέδιο του Πρωθυπουργού. Κατάλαβα ότι του χρόνου θα παγώσουν για άλλο ένα έτος οι μισθοί, οι υπερορίες, οι συντάξεις. Οκ. Okay. Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, λοιπόν, αυτό κοστολογείται 1 δισεκατομμύριο. Δανειστήκαμε 60 την περσινή χρονιά. Είναι αυτό σχέδιο για να βγάλει τη χώρα από την κρίση? Είναι ένα σχέδιο να βάλει 1 δισεκατομμύριο. Αλλά στο και ταμείο. Οι άλλοι θα δανειστούν, μην νομίζεις, μην. Κύριε Τράγκα μου, έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι όταν δεσμεύεσαι, θα δανειστούν. Απλώς ψυχολογικά μίλησα εγώ προηγουμένως. Εγώ λοιπόν άκουσα ένα ότι είναι μια πολύ πικραμένη αγορά και ότι. Να ακούσουμε όμως και την κυρία Μακρύ. Παγώνω τους μισθούς, αν αυθαίνε οι μισθωτοί μόνο για όλα τα δεινά της οικονομικής κρίσης. Από εκεί και πέρα τον άκουσα να ζητάει ενωπή εντολή για να δικτυώσει ηλεκτρονικά τις επιχειρήσεις με τις εφορίες. Εγώ δεν ήξερα ότι αυτό χρειάζεται ενωπή εντολή. Ούτε ξέρω μισό Έλληνα που θα έβγαινε να διαμαρτυρηθεί αν το έκανε και χωρίς εκλογές αυτό. Άκουσα διαρθρωτικές αλλαγές γενικώς και προσδιορίστως. Εντάξει, τώρα, τι είναι διαρθρωτική αλλαγή? Θα μου επιτρέψετε να σας πω, κυρία Μακρύ, ότι το σχόλιο σας έχει στοιχεία υπερβολής. Ο Πρωθυπουργός είπε 50 πράγματα. Αν για το καθένα από αυτά βάζετε δίπλα την λέξη νοπή εντολή, θα γράψετε κείμενο για επιθεώρηση. Δεν όχι, θα κάνετε πολιτικό σχόλιο. Με συγχωρείτε, αλλά έχω μπροστά την είναι ομιλία. Απολύτως βέβαιο. Και ο την Πρωθυπουργός έχω διαβάσει εξήγησε, με όλη τη σοβαρότητα που της αρμόζει. Εξήγησε, νομίζω, με έναν τρόπο, από ό,τι φάνηκε από τις δημοσκοπήσεις, σχετικώς πιστικό γιατί πήγε σε εκλογές, διότι το 65% των πολιτών συμφώνησαν ότι ήταν σωστή η απόφασή του να πάει σε εκλογές. Γιατί τώρα την οποία εντολή δεν τη ζήτησε για το συγκεκριμένο, τη ζήτησε για όλο αυτό που ανέλησε. Εγώ θα ήθελα τα σχόλιά μας και η προσέγγιση μας να είναι λιγότερο επιθετικά, να μην μπούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι στο κλίμα των πολιτικών. Δεν είναι καθόλου επιθετικά, είναι μια δική μου προσωπική προσέγγιση και τη χρεώνομαι ή την πιστώνομαι. Ότι ζήτησε ενωπή εντολή για να κάνει το συγκεκριμένο πράγμα. Με συγχωρείτε, αλλά για τη φοροδιαφυγή δεν λέει κάτι διαφορετικό ο Πρωθυπουργός. Λέει κάποια μέτρα διεκπεριωτικά που θα μπορούσε να τα κάνει αυτό η κυβέρνηση. Αυτό τι σχέση έχει με την οπή εντολή όμως? Κάντε του κριτική γι' αυτό. Μην λέτε ότι ζήτησε ενωπή εντολή για να κάνει αυτό. Πάω σε εκλογές για τρεις λόγους. Δηλαδή, ας κάνουμε κριτική χωρίς να γελιοποιούμε.
τον πολιτικό που κρίνουμε. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν συμφωνώ είπε ότι... εγώ με αυτό, κυρία Μακρύ. Και καλά και κάνετε. Το λέω. Και καλά κάνετε. Εγώ λοιπόν εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε κριτική διατηρώντας απέναντι στους πολιτικούς και ένα σεβασμό, ιδιαίτερα όταν είναι υποψήφιοι πρωθυπουργοί. Είτε είναι ο ένας, είτε είναι ο άλλος. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε ότι δεν είμαι θεσμική απέναντι στον πρωθυπουργό. Τα λόγια του κρίνω. Όχι, δεν κατηγορήστε. Όταν γι' αυτό, ζητάει να κατηγορήστε ότι κάνατε επιθεωρησιακό σχόλιο για τον κύριο Καραμαλή. Επιτρέψτε μου μία φορά και εμένα στο δελτίο να το κάνω. Παρακαλώ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στα δύο κόμματα που κατά τη γνώμη μου θα κρίνουν την αυτοδυναμία. Το λέω έτσι. Και αυτά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Τώρα, την απόφαση του να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές ανακοίνωσε ο Αλέκος Αλαβάνος, προκαλώντας νέες αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ που οδεύει προς τις κάλπες με ολόκληρη ενδεκάδα αρχηγών. Από την πλευρά της η Αλέκα Παπαρίγα επιτέθηκε κατά πάντων, ενώ εξέφρασε τις απόψεις της και για τον τρόπο διεξαγωγής του debate πολιτικών ηγετών. Αμηχανία υπάρχει στο συνασπισμό από την απόφαση του Αλέκου Αλαβάνου να μην είναι εκ νέου υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Την πρόθεσή του έκανε γνωστή με μια ολιγόλογη ανακοίνωση. Γνωστοποιείται ότι ο Αλέκος Αλαβάνος δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του Οκτωβρίου. Όλοι διερωτώνται προς τι αυτή η αυτοκαταστροφική εικόνα με τους ενοχλητικούς μικροηγετισμούς, τις χαοτικές εσωστρέφειες και τους σκοτεινούς τακτικισμούς. Το μεγάλο του που είχε η ενότητα της αριστεράς αποδείχθηκε το πιο αδύνατο σημείο. Δεν με λυπεί το γεγονός ότι ο Αλαβάνος δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Μπορεί να είχαμε τεράστιες διαφορές, να βρισκόμαστε απέναντι, αλλά ήταν ένας ενεργός πολιτικός. Στο συνασπισμό υπάρχουν εσωκομματικοί τριγμοί, καθώς η ανανεωτική πτέρυγα θα καθορίσει αύριο τη στάση της με συνεδρίασή της. Η ανανεωτική πτέρυγα καταψήφισε την πρόταση της πλειοψηφίας που αφορούσε το πακέτο εκλογικής συμφωνίας με τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, υπερψήφισε την ομόφωνη πρόταση της Παρασκευής που ζητούσε την εκλογική μας παρουσία με επικεφαλής τον πρόεδρο του ΣΥΝ Αλέξη Τσίπρα. Επισήμως πάντως τα κορυφαία στελέχη καλούν τον Αλέκο Αλαβάνο να δώσει τον προεκλογικό αγώνα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επιθυμούμε να είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης όπως όλα τα στελέχη μας. Στο παρασκήνιο όμως πολλοί εκτιμούν ότι ο Αλέκος Αλαβάνος αφού δημιούργησε προβλήματα στο εσωτερικό του συνασπισμού φιλοδοξεί να επιστρέψει μετά από μία ήττα του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα ο Γιάννης Ραγασάκης επικύρωσε την απόφασή του να μην είναι ξανά υποψήφιος. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως εμφανίζεται ως πρώτος μεταξύ ίσων διεκδικώντας απεριόριστες τηλεοπτικές εμφανίσεις. Η Αλέκα Παπαρίγα παραχώρησε συνέντευξη τύπου για τις εκλογές. Η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ επιτέθηκε στα υπόλοιπα κόμματα και κατήγγειλε ότι υπάρχει προσπάθεια το Κομμουνιστικό Κόμμα να μην είναι στην τρίτη θέση, γιατί είναι το μόνο κόμμα που πάει κόντρα στα αντιεργατικά σχέδια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Αλέκα Παπαρίγα στο θέμα του debate, ζητώντας να μην υπάρχουν παράλληλοι μονόλογοι. Το debate δεν γίνεται για τις ιδιαιτερότητες των κομμάτων, ούτε για να βγάλει ο κάθε δημοσιογράφος τα αποθυμένα με τον αρχηγό ενός κόμματος ή κτλ. Το debate είναι τι λέτε για την ανεργία, τι λέτε για τα ασφαλιστικά, τι λέτε για εκείνο, τι λέτε για τα άλλα. Απευθυνόμενη στους ψηφοφόρους, η Αλέκα Παπαρίγα έκανε άνοιγμα στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και ζήτησε από όσους δεν είχαν ψηφίσει μέχρι σήμερα το ΚΚΕ να το δοκιμάσουν με την ψήφο τους. Τώρα, κυρία Μακρύ, σε εσάς έρχομαι και έρχομαι για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται εκεί? Φαίνεται ότι θα πάει με σταυρό να εκλεγεί ο Αλέξης Τσίπρας και ακούω μάλιστα ότι έχουν και διάφορα.